μας. Να φύγει και αυτή η τάβλα που έχουμε από το πρωί με αυτό το πολύνομο σχέδιο. Και να φύγει, να φάει αυτό το βάρος που έχουμε στην καρδιά μας όλη η Ελλάδα. Καλά, αυτό για να φύγει η Οδυσσέα μου θέλει πολύ δουλειά, αλλά τέλος πάντων. Πάμε να πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Να σου πω κάτι πολύ ευχάριστο για την οικογένεια Ομπάμα. Νίκη στον Μπαράκ Ομπάμα, λοιπόν. Σαμπάνιες ανοίγει το Μπαράκ Ομπαμέικο από χθες το βράδυ, καθώς τη βγήκε στη στροφή στον πολιτικό του αντίπαλο και κέρδισε την νίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδες το κλάμα τι κάνει ο Οδυσσέας. Λες λόγω των δακρύων. Βέβαια. Λες τα έλεγε κροκοδίλια σήμερα, είδες το δράμα τι κάνει. Αλλά τέτοια είσαι, Κολοτούμπας, είσαι Σοφία Κολοτούμπας. Δείτε όμως και το πολύ πετυχημένο tweet που ανέβασε με τη φωτογραφία που αγκαλιάζει τη Μισελ Ομπάμα ο Πλανητάρχης. Αυτό το tweet. Γλυκούλη. Πολύ γλυκούλη, πολύ. Ερωτά. Επικοινωνιακό τρίκι, πραγματικότητα. Νομίζω επικοινωνιακός ελιγμός, Σοφία, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί ελίσσεται, δεν το βλέπεις. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι το πιο πετυχημένο tweet που έχει ανέβει ποτέ, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Νομίζω ότι εσύ φοράς το ίδιο που κάμισο με την Μισελ. Μισελ, μου χίλια συγγνώμη, δεν έβρισκα τι να βάλω και μου έδειξα το που κάμισο, καταλαβαίνεις. 600.000 retweets έχει δεχτεί η συγκεκριμένη φωτογραφία του Μπαράκ Ομπάμα. Πουλάει σαν στο ψωμί και γι' αυτό κέρδισε και την νίκη στις Αμερικανικές εκλογές. Άντε να δούμε τι θα κάνει κι αυτό. Είναι πάντα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Σοφία μου, είναι πάντα δίπλα του οι γυναίκες της ζωής του και σε αυτή την πολύ δύσκολη προεκλογική αναμέτρηση που είχε με τον πολιτικό του αντίπαλο, το Μιτ Ρόμνι, αλλά και το 2008 στην πρώτη του εκλογική αναμέτρηση με την κυρία Κλίντον. Δείτε εκεί, είναι πάντα δίπλα του, γυναίκες της ζωής του. Και ταιριαστεί, σαν το ζευγάρι με το μάγκα με τη γυναίκα του. Δηλαδή κόκκινα, κοκκινάκια, φοράνε και οι δύο. Σαν να μεγάλωσαν. Είναι το 2008, στην πρώτη του απόπειρα να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Δείτε τις λίγο και τις δύο μαζί και δείτε πώς αλλάζουν τα χρόνια, πώς μεγαλώνουν. Γέρασε. Ρησιάστηκε τα μαλλιά του. Μεγάλωσε. 4 χρόνια μετά, Σοφία. Πού να δούμε και το 2016. Να είναι γερός, θα ξαναβγεί άμα βάλει υποψηφιότητα. Όχι, παρατηρήσατε τη στιλιστική, το στιλιστικό συνδυασμό που φοράει. Νομίζω είναι η τελευταία του θητεία. Τα ίδια χρώματα έλεγα. Αυτό ήταν Μπαράκ Ομπάμα, πρέπει... θα σε χάσουμε. Ξέρετε τι μου έκανε τρομερή εντύπωση που δεν συνέβαινε στην Ελλάδα. Ο Μιτ Ρόμνι, ο πολιτικός του αντίπαλος, βγήκε στις πρώτες δηλώσεις και είπε ότι εγώ εύχομαι καλή επιτυχία και θα είμαι κοντά στον Μπαράκ Ομπάμα σε όλο αυτό. Στην Ελλάδα δυστυχώς αυτό δεν το ακούμε όταν έρχονται απέναντι η αντιπολίτευση κόντρα. Δεν θυμάσαι τότε, το 92 το έχει ευχηθεί και κάποιος άλλος. Γιατί να το πει. Μην αναφέρετε το όνομά του όμως, προς Θεού. Να σας αναφέρω ένα όνομα που είναι πολύ καυτό στη Λάρισα. Για πες τη Λάρισα, μου αρέσει η Λάρισα. Τη λένε και πολύ σεξι ταυτοχρόνως. Τη λένε η κυρία Σούλα και η Λάρισα και η κυρία Σούλα, η οποία διαθέτει το πιο πετυχημένο και το πιο πολύ διαφημισμένο οίκο ανοχής. Στη Λάρισα. Θυμάστε που η κυρία Σούλα είχε κάνει χορηγία στην ομάδα που προσφέρει τη Λάρισα στο Βουκεφάλα. Όχι. Κακώς. Εγώ το θυμάμαι και έχω να σας πω ότι η κυρία Σούλα ξαναχτυπά. Αυτή είναι η κυρία Σούλα. Αυτή είναι η κυρία Σούλα, μεγάλη χάρη της. Ανοίγει νέο υποκατάστημα στην Πάτρα, γιατί οι δουλειές πάνε καλά. Παρά την κρίση. Και από τη Λάρισα στην Πάτρα πώς δηλαδή, πώς ένα τσιγάρο δρόμος, θα σου πω. Ένας τσιγάρος. Άφησέ με να σου πω το θέμα όμως, γιατί δεν είναι εδώ το ιστορία. Έκανε νέα χορηγία, η οποία έχει κάνει σάλο το πρωί σε όλα τα blogs, η κυρία Σούλα. Δόρισε 3.000 ευρώ σε δημοτικό σχολείο της Πάτρας. Πάνε καλά οι δουλειές στην κυρία Σούλα, έτσι. Πάνε δουλειές με φούντες, κυρία Σούλα, μπράβο, εκεί σταθερά. Να σου πω κάτι, Οδυσσέα μου. Οι παίχτες, αν νικήσουν, έχουν κάποιο μπόνους από την κυρία Σούλα. Έχουν δωρεάν επισκέψεις στο ατέλειε της κυρία Σούλα, αλλά να πούμε ότι εμείς επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολείου της Πάτρας. Την κυρία Σούλα έπρεπε να κερδίσει. Την κυρία Σούλα, να σου πω, την παίρνω από το πρωί τηλέφωνο, αλλά συνέχεια κάνει τούτ. Σου λέω οι δουλειές, σπάει τηλέφωνο, κυρία Σούλα. Επικοινωνήσαμε που λέτε με τον περίοδο και μας είπα ναι, είναι γεγονός, έχουμε αποδεχτεί την λόγω χορηγία, γιατί κυρία Σούλα δεν είναι ντροπή η δουλειά της. Όχι, κάθε ιδιώτης και κάθε επιχειρηματίας κάνει αυτές τις χορηγίες. Εμείς δεχτήκαμε γιατί το σχολείο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το χρηματικό αυτό μπράβο, ποσό. Κυρία Σούλα, και πήραμε ήδη φωτοτυπικό και βιβλιοθήκη για τα παιδιά του σχολείου. Καταλάβατε. Μπράβο, καταλάβαμε. Γιατί αυτές οι γυναίκες, να μην πω τη λέξη, είναι οι καλύτερες μάνες. Τέλεια. Πάμε να σου πω κάτι. Συγγνώμη λίγο, είχε γίνει και χορηγία από έναν οίκο τελετών παλιότερα. Παναγιά σε ομάδα. Μου. Παιδιά, ναι, αλήθεια, είχαμε τις κάσες μπροστά. Και όποιος κέρδισε τι έκανε, τον έβασε σε μια κάσα και τον έστειλε στην περιπέρα. Είχε εξασφαλίσει τη θέση. Αφήστε τους οίκους και γιατί θα μας κλείσει το σπίτι. Πάμε παρακάτω. Σίγουρα θα έχετε ακούσει το τραγούδι Συνοδεύω με το καινούριο του Παντελή Παντελίδη. Και να μην θέλαμε. Μου λες και εγώ τρελαίνομαι. Δεν το έχετε ακούσει, βλέπω. Ούτε μια φορά.
Λοιπόν, έχει και το πληρώσει εδώ σε συνοδεύει. Το τραγουδάει, όπως ξέρουμε, ο Παντελής Παντελίδης. Αυτός ο Αϊδός, ο οποίος έχει κάνει σάλο από ό,τι φαίνεται. Τώρα συνοδεύεται, δεν συνοδεύεται. Έγινε χαμός στο Facebook και στο Twitter με τη νέα και στα κανάλια που παρακολουθήσαμε με τη νέα σύντροφο του Παντελή Παντελίδη. Όμως, εμείς έχουμε αποκλειστικά το ρεπορτάζ, το οποίο θα ακούσουμε διαστόματος Ελένης Τσολάκη, που όλα αυτά τα καταρρύπτει. Ποια είναι η αλήθεια λοιπόν για τη σύντροφο του Παντελή Παντελίδη? Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω τώρα τι γίνεται. Παρατηρώ και παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλές μέρες όσα λέγονται για την καινούργια κοπέλα του Παντελή Παντελίδη. Και πραγματικά μιλάω στο τηλέφωνο με αυτήν την κοπέλα που ονομάζεται Μαρία. Είναι το μόνο που πέφτει μέσα το ρεπορτάζ των ανθρώπων που έχουν κάνει τέλος πάντων αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη. Είναι η κοπέλα που βλέπετε στη φωτογραφία ακριβώς. Και πήρε και φίλη μου, αλλά ουδεμία σχέση έχει με τη σύντροφο του Παντελή Παντελίδη. Τότε γιατί φωτογραφίζεται συνέχεια έτσι μαζί του, αγκαλιάς και φιλιά? Και η κοπέλα απλά βρίσκεται σε μια κοινή παρέα μαζί του και είναι φίλοι τα παιδιά. Πάντα είναι σε μια κοινή παρέα, τι γίνεται? Είναι. Μήπως η κοινή παρέα είναι μόνο Παντελή? Όχι, δεν είναι αυτή που βλέπεις τώρα. Η προηγούμενη φωτογραφία. Ναι. Ωραίες φίλες έχεις εσύ, Ελένη. Άρα λοιπόν το θέμα είναι αυτή. Αυτή είναι η Μαρία. Η Μαρία είναι λοιπόν, πρέπει να σας πω. Γιατί το ρεπορτάζ αναφέρει διάφορα πράγματα για αυτή που δεν ισχύει τίποτα. Πραγματικά, παιδιά, σας το λέω. Δεν είναι παργούμενη στη δουλειά να δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία. Είναι 24 ετών. Δεν είχε ποτέ ερωτική σχέση με τον Παντελή Παντελίδη. Και ούτε δάχει, εγώ να σας πω. Γιατί το ξέρεις? Γιατί έχει αγόρι, κοπέλα. Μόλις χώρισε από μια σχέση και έχει πάει άλλα. Μπορεί να θέλει να παρηγορηθεί στην αγκαλιά του Παντελή Παντελίδη. Όχι. Ταιριάζουνε, σου λέω. Δεν ταιριάζουνε, σου λέω. Αφού επιμένεις. Τόσο αντικειμενικά στο λέω. Τόσο. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Θα στείλω και πολλά φιλάκια στη Μαρία. Μαρία, yeah. Να είναι καλά το κορίτσι. Να είναι. Ευχαριστούμε, Ελένη, πάρα πολύ. Έλειψες να μείτε το μυστήριο. Και αυτό είναι εδώ, να ξέρω. Εσένα ευχαριστούμε και το στόμα σου, γιατί ήταν για στόματος. Πάμε σε ένα ζευγάρι το οποίο σίγουρα δεν αμφισβητείται καθόλου το ότι είναι αληθινό. Πάμε στον Αντώνη Ρέμο και την Ιβόνη Μπόσνιακ. Ο Αντώνης Ρέμος σε συνέντευξή του στο πρωινό μου με την Φέις Κορδάη και τον Γιώργο Λιάγκα δήλωσε ότι είναι έτοιμος να γίνει μπαμπάς. Είπε ότι δεν αποκλείει βέβαια να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, όμως ο γάμος δεν του ταιριάζει πολύ πολύ. Θα έκανε παιδί εκτός γάμου και είναι τρελά καψούρης με την Ιβόνη Μπόσνιακ. Έχουμε το απόσπασμα για να το σχολιάσουμε μετά. Είσαι καψούρης. Με τι λες, με την Ιβόνη? Την Ιβόνη. Πολύ. Πες μου λίγο τι θα γίνει. Πες να δούμε κανένα γάμο τώρα το 13, που είναι τυχερός ο ρυθμός. Είναι. Εγώ νομίζω ναι. Είσαι ανατρεπτικός. Κοίταξε, συγγνώμη, με τους γάμους δεν τα πάω καλά. Μη μου το λες. Δεν τα πάω καλά, τι να κάνω. Γιατί έχεις κάνει κανένα γάμο και χώρισες? Όχι, αλλά οι γάμοι είναι για άλλους. Που αγαπάνε τους γάμους. Εγώ θέλω να πούμε έτσι λίγο. Οι γάμοι είναι για τους συγγενείς και το περίγυρο. Για το ζευγάρι δεν είναι, είναι ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία, μεγάλο γάμος. Αυτό και αυτό και τέτοια και μια ωραία βραδιά και πάει. Αλλά από εκεί πέρα όμως το παιδί είναι αυτό που μένει. Γιώργο, τα λέω και εσύ. Άρα λοιπόν ο Ρέμος είναι, είναι στο παιδί χωρίς και στο γάμο απαραίτητα. Ναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Σε ρωτάμε συνέχεια, το ξέρω, είναι κουραστικό, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτά, δηλαδή, το έχεις. Το έχω, αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μου κάθεται. Αποκλείεται. Δεν μου κάθε νόημα. Σε να... βλέπω δηλαδή πολύ όμω. Αν ξεκινήσει, σε βλέπω ρουβά και ότι ξεπεράσει. Αυτό ξέρω εγώ ήμουν έτσι που έγινε. Στην αρχή μου λέει τρελά ότι εγώ δεν είμαι αυτό, είμαι στάρ. Λέω κοίταξε. Ρίξτε το λέω εκεί πέρα, λέω δώσε να καταλάβει και άστα τα στάκια έτσι. Και πολύ καλά λέει ο Αντώνης Ρέμος, γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι γεννημένοι για να κάνουν οικογένεια, Σοφία. Εσύ είσαι. Εσύ δεν είσαι. Εγώ. Δεν είσαι. Είμαι εσύ. Εντάξει, εγώ μπορεί κάποια στιγμή να γίνω, αλλά για χαρά τα λέει, τι είναι κάποια στιγμή να γίνω, λέει. Το γάμο αποκλεί, δεν αποκλεί, για το γάμο έχει θέμα, για το παιδί θέλει πολύ να κάνει. Δεν σας πω κάτι, ρε παιδιά, αφού μας έχουν καστρώσει όλοι πότε θα παντρευτεί ο Ρέμος και πότε θα παντρευτεί. Ναι, αλλά λοιπόν δεν καστρώθηκε για να κάνει το παιδί του Ρέμου. Δεν θέλει να παντρευτεί, ρε παιδιά, ο Ρέμος, το έχει δείξει. Γιατί είναι τόσο να επιμένουμε και να ρωτάμε συνέχεια για αυτό το γάμο? Να το πάρει το κορίτσι, Σοφία μου, γιατί αν ήσουν αδερφή τη Ιβόνη, δεν θα ήθελε ο Αντώνης να αποκαταστήσει την αδερφή σου μετά από τόσα χρόνια? Όχι, θα θέλω να το παντρευτεί αυτή. Όπως και ο ίδιος δεν του κάθεται προς το παρόν. Οπότε μπορούμε να μείνουμε εμείς περιμένοντας. Τι δεν του κάνει? Δεν του κάθεται. Το παιδί βρε. Εσύ το είπες, όχι εγώ. Το παιδί βρε, όχι. Διπλή ανάγνωση. Η Ιβόνη σίγουρα. Για πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Θα πάμε στο Λάκη Καβαλά, ο οποίος έκανε συγκλονιστικές δηλώσεις μέσα από τη φυλακή. Περνάει δύσκολα και δεν το κρύβει. Σε συνέντευξή του στο TV Έθνος λέει ότι είναι φτωχός, δεν έχει τσακιστεί δεκάρα και μάλιστα ότι τον πρόδωσαν οι δικοί του άνθρωποι. Αυτό μας λέει ο Λάκης Καβαλάς. Είναι μια συνέντευξη εξομολόγηση. Είδες όμως η ζωή πώς σε ανεβάζει και πώς σε κατεβάζει απότομα. Είναι τρομερό αυτό.
Άτιμη κοινωνία, Σοφία μου. Άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει. Είναι και ατάκα γνωστή ελληνική ταινία. Ως γνωστόν κάποτε ήμουν πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ. Πάμε, Σοφία. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στο Λάκη Γαβαλά είναι ότι λέει ότι όλη η ακίνητη περιουσία μου πλέον έχει δοθεί στο δημόσιο. Τώρα, αυτό είναι λίγο αμφίβολο που λέει ο Λάκης Γαβαλά, γιατί τα χρωστούσε αυτά τα χρήματα, δεν τα έκανε δωρεά στο ελληνικό δημόσιο. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος αναφέρει ότι ζούσε πολύ πλούσια ζωή και τώρα όλα τα χρήματα τα έχει το ελληνικό δημόσιο. Θέλω να σου πω, Σοφία, κάτι. Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται όταν κλείνει πόρτα, έτσι. Ας μην. Πάμε παρακάτω, για πες. Σοφία, γκέι φίλους έχεις. Έχω. Έχεις. Ναι. Να τους πεις ότι πλέον μπορούν να παντρευτούν. Εσύ ξέρω ότι έχεις σίγουρα γι' αυτό. Να τους πεις ότι πλέον μπορούν να παντρευτούν πολύ άνετα. Αν πάνε στην Ισπανία, διότι η Ισπανική κυβέρνηση. Μακριά δεν είναι. Δύο ώρες με το αεροπλάνο, σιγά την απόσταση. Η Ισπανική κυβέρνηση και το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας έχει νομιμοποιήσει, παύλα, επικυρώσει τους γάμους αλλά και τις υιοθεσίες ομοφιλοφίλων. Α, θα σου πω κάτι, και στην Ελλάδα δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Στην Τίνο, στην Τήλο. Στην Τήλο. Ω, πήραμε όλο το Αιγαίο, Μπάριζα, δεν βαριέσαι. Δεν έχει ακόμα συνταγματικά κατοχυρωθεί στην Ελλάδα. Οι μόνες χώρες όπου ο γάμος αυτός επιτρέπεται νομικά είναι το Βέλγιο και η Ολλανδία, πλέον και η Ισπανία. Σίγουρα, καλά μένει να δούμε αν θα γίνει τελικά στην πράξη ο πρώτος γκέι γάμος. Γιατί τώρα το τι λένε, με το τι θα γίνει όταν τελικά πάει να γίνει. Ελένη, μου έχουν ήδη τελεστεί περίπου 20.000 γκέι γάμοι στην Ισπανία. Και τι είναι η Ισπανία, πώς κατοικούσε εκεί 20.000 γκέι γάμοι, δηλαδή 40.000 κόσμος. Όχι, πιο πολύ. Εγώ όλα ήξερα για τους Ισπανούς πάντως. Κακώς τα ήξερες, υπάρχει πολύ ομοφιλοφιλικό, με μπέρδεψες, ομοφιλοφιλικό ρεύμα στην Ισπανία. Μπορείτε πλέον αγρό και κορίτσι και πόρα πιέστη μεταξύ σας να παντρευτείτε εκεί. Yeah, καλά, Στέφανα. Πάμε καλά, σε άλλο πάντρεμα τώρα. Πάμε σε επαγγελματικό πάντρεμα. Ο Παναγιώτης Πετράκης αποκαλύπτει στην κάμερα της εκπομπής μας ότι θα συνεργαστεί με τον Στέφανο Κορκολή σε μια δισκογραφική δουλειά ολοκένουρια. Η στίχη θα είναι του Μάνου Ελευθερίου, του πασίγνωστου στιχουργού και ποιητή. Να δούμε τι μας λέει ο ίδιος για τις λεπτομέρειες. Μια πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερη δισκογραφική δουλειά με τον Στέφανο τον Κορκολή. Πολύ ενδιαφέρον. Σε στίχους και πραγματικά υποκλίνομαι στην τύχη μου της Σώτιας Τσότου ανέκδοτους και του Μάνου του Ελευθερίου. Νομίζω θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά. Μια καινούργια παράσταση στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο τις Παρασκευές και τα Σάββατα με την Ελένη Τιδήμου και το Μάκη το Δελαπόρτα που την οργανώνει, Μέρες Ραδιοφώνου. Συνεργασία έκπληξη λοιπόν. Άντε με το καλό, γιατί είναι και καλό παιδί, έχει έρθει εδώ στην εκπομπή, τον έχουμε γνωρίσει, μακάρι να του πάνε όλα καλά. Θα έχουμε και αργότερα όλα. Ο Στέφανος και εγώ την ίδια πορεία. Συνθέτει. Πού βρίσκεται αυτό το παιδί. Τη μουσική του Παναγιώτη Πετράκη. Ωραίο ντουέτο, μου αρέσουνε. Ωραία. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Άλλο. Το οποίο ποιο είναι. Είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος και αυτός μας έλειψε. Δεν μας έλειψε μόνο ο Στέφανος Κορκολής. Καλά, τον έχουμε δει όλο το καλοκαίρι, σε περιοδικά, μέσα στο πλενάδο, το αλλά δεν μας έλειψε δημοτικά, εμένα μου έλειψε πολύ. Ανακοινώθηκε λοιπόν από το κανάλι ότι δόθηκε πράσινο φως στην καινούργια εκπομπή που θα κάνει. Θα παρουσιάζει, όπως όλα δείχνουν, μία εκπομπή με εγκυμονούσες. Τι! Δηλαδή, θα έχει. Ήταν δική του πρόταση, το πρέπει να πούμε. Τι σχέση έχει ο Αρναούτογλου με τις εγκυμονούσες? Θέλει να προετοιμαστεί, παιδάκι μου, σου λέει, για να γίνει πατέρας. Για την Κατερίνα. Όπως σας είπα, ήταν δική του πρόταση προς το κανάλι. Θα φιλοξενούν στην εκπομπή, το οποίο θα είναι σαν reality, το show αυτό. Θα φιλοξενούν τέσσερις γυναίκες σε ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινάνε κιόλας. Μέρα με τη μέρα, ναι, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, θα παρακολουθούν την εξέλιξη της εγκυμοσύνης τους. Συγγνώμη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αρναούτογλου τώρα θα κάθεται μαζί με τις εγγύους και θα λένε τώρα είσαι τον έκτο μήνα, χτυπάει το μωρό, μάλλον, μεγαλώνει, δεν μεγαλώνει. Αφού είναι επικοινωνιακός ο άνθρωπος, σου λέω, ετοιμάζεται, είναι στα σκαλιά. Στα σκάρια να γίνει. Ναι, μ' αρέσει. Εγώ μια γυναίκα θα ήθελα. Και στα σκάγια που πετάς. Να μας πάρουν τα σκάγια. Δουλειά, να είναι πιο την άλλη. Πρέπει να δούμε ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε και την αντρική οπτική σε ένα τέτοιο γυναικείο ζήτημα. Ειδικά του Γρηγόρη μεγάλο ενδιαφέρον.